Ως ελεγκτής, ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, να τον ακούσουμε τι έχει να πει. Στη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και στην Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Σε εκείνη την ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει την 1η του Ιούνιου του 2018, καταλήγαμε ως εξής. Στην προκειμένη περίπτωση έχει επενδυθεί το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων και πρόσφατα πρόσθετο ποσό της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ήταν προτού ολοκληρωθεί εντελώς η διαδικασία πώλησης στην ελληνική, οπότε και απαιτήθηκε ακόμη 1 δισεκατομμύριο, σύνολο 3,5. Είναι επίσης σημαντικό πως η ενεξελίξη διαδικασία για εξέβρεση επενδυτή που ξεκίνησε πριν δύο περίπου μήνες δεν προβλεπόταν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που είχε κατατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Δεκέμβριο του 2015 στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκριθεί από αυτήν. Αυτό ακριβώς καταδεικνύει ότι αυτό που έγινε με την Ελληνική Τράπεζα ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που προέβλεπαν οι σχεδιασμοί της Δημοκρατίας. Οι σχεδιασμοί της Δημοκρατίας προέβλεπαν συντεταγμένοι και με καθορισμένο τρόπο και χρονοδιάγραμμα αποκρατικοποίηση της τράπεζας και αποξένωση του 75% των μετοχών της και ανταυτού έγινε μια εξαναγκαστική πώληση περίπου σε συνθήκες με το πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό λοιπόν λέγαμε τότε πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ελληνική και εξηγούσαμε ότι συνεπώς η αποτυχία υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδιασμών σε συνδυασμό με το κολοσσιαίο μέγεθος του δημοσίου χρήματος που έχει μέχρι στιγμής επενδυθεί επιβάλλει τη διενέργεια ελέγχων για αναζήτηση και απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών αν υπάρχουν. Αυτή ήταν η ανακοίνωσή μας 1η του Ιούνιου. Εφόσον στη λήψη των υποδιερεύνηση αποφάσεων εμπλεκόταν ο Υπουργός Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο, η Ερευνητική Επιτροπή μπορούσε να διοριστεί μόνο από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος πράγματι ανταποκρινόμενος πλήρως στην ανάγκη για μια εις βάθος αντικειμενική και αξιόπιστη διερεύνηση των γεγονότων, διόρισε Ερευνητική Επιτροπή, μια επιτροπή που όπως αποδείχθηκε ήταν αντάξια των προσδοκιών των πολιτών. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα το έργο της και χθες το πόρισμά της δόθηκε στη δημοσιότητα. Τη συγχαίρουμε για το όλο έργο της και για τον επαγγελματισμό της καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών της και πρώτιστα για το πολύ υψηλού επίπεδου τεκμηριωμένο πόρισμα της. Στο πόρισμα διαπιστώνονται βαρύτατες ευθύνες του Υπουργού Οικονομικών. Αυτές είχαμε εξ αρχής και εμείς ως υπηρεσία επισημάνει και είχα προσπαθήσει και εγώ προσωπικά να τεκμηριώσω όταν τον Αύγουστο κατέθετα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής. Να υπενθυμίσω ότι τεκμηριωμένα είχα καταδείξει ενώπιον της Επιτροπής ότι ο Υπουργός ενεργούσε με πείσμα, με γυνάτη και ότι αντί να υπάρχει σύνεση και ορθολογισμός υπήρχε ανικανότητα. Τα οποιαδήποτε περιθώρια διερεύνησης του ενδεχόμενου ύπαρξης ποινικών ευθυνών θα εξεταστούν από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Για αυτή την πτυχή δεν ανησυχούμε. Όσον αφορά τυχόν αστικές ευθύνες, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Χατζουγιάννης δυνατόν να έχει αστικές ευθύνες, οι οποίες πηγάζουν από συγκεκριμένες παραβιάσεις της συμφωνίας εργοδότησής του με τη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Επίσης, η Ερευνητική Επιτροπή αναφέρει ότι στην περίπτωση των μελών της Επιτροπίας της Συνεργατικής υπάρχουν περιθώρια αναζήτησης αστικών ευθυνών για την κατάληξη της Συνεργατικής. Αστικές ευθύνες σημαίνει αποζημιώσεις από το υπαίτιο μέρος προς το αθώο μέρος που υπέστη τη ζημιά. Η διαδικασία αναζήτησης αποζημιώσεων από τον κύριο Χατζουγιάννη και τα μέλη της Επιτροπίας θα πρέπει συνεπώς να γίνει μέσα από αποφάσεις που θα ληφθούν πρώτιστα από την συνεργατική ή τη διάδοχο κατάσταση που είναι οι ΣΕΔΙΠΕΣ και την δημοκρατία ως το μέτοχο που υπέστη τη ζημιά. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη αποφασιστικότητας από τις ΣΕΔΙΠΕΣ και τη δημοκρατία ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στους νομικούς τους συμβούλους και να κινηθούν οι κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες. Θα κλείσω με μια πολύ τιμητική αναφορά για την ελεγκτική υπηρεσία από το πόρισμα στις σελίδες 724 και 725. Δυστυχώς, λέει η Επιτροπή, οι επισημάσεις, παρατηρήσεις, κριτική του Γενικού Ελεγκτή για τη μη ικανοποιητική πορεία του συνεργατικού πιστωτικού τομέα,
Όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη, αλλά υπήρξε προσπάθεια να αποδειχθεί ότι ήταν λαθασμένες. Προειδοποιούσε για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αποτυχία στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αποτυχία στη μείωση των λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για τη διασπάθηση χρημάτων. Και αναφέρουμε, λέει η Επιτροπή, μερικά μόνο από τα γενικά προβλήματα τα οποία είχε εντοπίσει. Και καταλήγει η Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Αν οι παρατηρήσεις, επισημάνσεις του Γενικού Ελεγχτή δεν αγνοούν το τόσο βάναυσα, αλλά ελαμβάνω το υπόψη ώστε πλήστα όσα από τα προβλήματα τα οποία επιδείκνυα αντιμετωπίζουν το έγκαιρα, ίσως ο συνεργατικός πιστωτικός τομέας να είχε μια καλύτερη τύχη. Πρέπει να σας πω ότι οι ΣΕΔΙΠΕΣ και οι ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ελεγχόμενες οντότητες της ελεγχτικής υπηρεσίας και από τη στιγμή που δεν αποτελούν πλέον πιστωτικά ιδρύματα, οι εξαιρέσεις που είχαν τεθεί το 2016 στην νομοθεσία μας για περιορισμένες εξουσίες ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν τυχάνουν πλέον εφαρμογής. Συνεπώς, όπως είχαμε από τον Ιούνιο εξαγγείλει, τώρα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της Ερευνητικής Επιτροπής, θα προγραμματίσουμε την άμεση έναρξη ελέγχου στις δύο εταιρείες. Η έναρξη ελέγχου, έχουμε συνεννοηθεί με τον αρμόδιο διευθυντή, τον αγαπητό Τομάζο Γεωργίου, η έναρξη ελέγχου θα γίνει τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο. Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, να σας απαντήσω. Υπάρχει προηγούμενο να κατέβαλε αστικές αποζημιώσεις οποιοδήποτε αξιωματούχος του κράτους? Είναι η απλή φορά που εισηγείστε να κληθεί ένας αξιωματούχος να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ενέργειες τις οποίες προέβη? Ναι, πρώτα θα πρέπει να πω ότι δεν αποτελεί η δική μας εισήγηση. Ευτυχώς πλέον αποτελεί και μέρος του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής. Όσον αφορά τη δική μας υπηρεσία, ακριβώς ανάλογες εισηγήσεις για αναζήτηση αστικών ευθυνών. Και μάλιστα αυτά τα είχα πει και στην Επιτροπή, αυτό το παράδειγμα όταν είχα πάει το 2018 τον Αύγουστο, ήταν για τη ΣΥΤΑ όσον αφορά την κατασπατάληση του Ταμείου Συντάξεων. Και εκεί ακριβώς είχαμε εισηγηθεί ότι πέραν της τυχόν αναζήτησης ποινικών ευθυνών θα έπρεπε να αναζητηθούν αστικές ευθύνες, δηλαδή αποζημιώσεις από αυτούς οι οποίοι με τις άφρονες επενδύσεις τους σε εκείνη την περίπτωση είχαν κατασπαταλήσει το Ταμείο Συντάξεων της ΣΥΤΑ. Άρα υπάρχει και προηγούμενο. Διευκρινιστικές ερωτήσεις των συναδέλφων, ο Γενικός Ελεγκτής. Κύριε Κυπριανού, ακούσατε.